ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, Πυριακή Εκκλησία και ραδιοπαραμυθία. Εδώ είμαστε όλοι, στέλνουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας ακούτε εντός Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό, να είστε πάντα καλά. Ο Βαγγέλης ο Σφακιανάκης σας χαιρετά, φροντίζοντας για την όμορφη μουσική που φτάνει στο ραδιόφωνο σας, αλλά και τεχνικά κοντά μας. Επίσης η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Σήμερα θα κάνουμε μια προσκυνηματική εκδρομή και θα είναι στα αλήθεια πάρα πολύ διαφορετική. Θα μιλήσουμε για ιστορία, θα επισκεφτούμε νοερά ένα τόπο βιβλικό, θα μιλήσουμε με το δικαίο της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Όρους Σινά. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, μην κλείσετε το ραδιόφωνο, σε λίγο κοντά μας ο πατήρ Σιμεών. Και βέβαια έχουμε όπως πάντα τις προτάσεις μας για διάβασμα. Καλά Χριστούγεννα κύριοι Βι και Βι. Δύσκολο να ξεχάσεις αυτόν τον παιχνιδιάρικο τίτλο του νέου παιδικού βιβλίου της Σταματίνας Βλασταράκου Μεταξά. Οι μικροί ήρωες Βι και Βι ζουν στη Μεγαλούπολη, στο κέντρο, δίπλα μας, ανάμεσά μας και συναντούν την κυρία Νίκη Βερονίκη. Όλα αλλάζουν φέτος τα Χριστούγεννα στην καρδιά και στη ζωή τους. Γιατί όχι. Ένα παιδικό βιβλίο με ευτυχισμένο τέλος όπως τις παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Είναι το τρίτο βιβλίο της Σταματίνας Βλασταράκου Μεταξά με την Αγγελική Δελεχά σε ένα πολύ διαφορετικό στυλ. Εκδόσεις Θύρα, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Σήμερα φίλοι μας έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας έναν Πυρεώτη, γέννημα θρέμα του Πυρεά, που σήμερα όμως είναι δικαίος της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Πρόκειται για τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Σιμεών Παπαδόπουλου, που μέσα σε όλα όσα είχε και σε όλες τους τις δυσκολίες, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει τέτοιο πόστο, σίγουρα έχει πάρα πολλές εργασίες και πάρα πολλά να κάνει. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν βρήκε το χρόνο να έρθει εδώ. Σας ευχαριστούμε πατέρα Σιμεών που είστε κοντά μας. Δώστε μας για αρχή την ευχή σας. Του Κυρίου και με τις πρεσβείες της Αγίας Εκατερίνης, με συγκίνηση και πολύ χαρά σας εκφράζω θερμές ευχαριστίες προσωπικά σε εσάς κυρία Χατζή για την όμορφη και θαυμάσια εκπομπή σας, και η χαρά μου δεν είναι μόνο ότι είμαι προσκεκλημένος στην Πυραϊκή Εκκλησία, που θα ήθελα να σας πάω πολύ παλαιά, ότι είχα την τιμή τους πρώτους μήνες που άρχισε πιλωτικά να λειτουργεί ο σταθμός Πυραϊκή Εκκλησία. Θυμάμαι ότι είχα κάπως ελαφρά συμμετάσχει σε κάποιες εκπομπές με τον πατέρα τον Ιν Άγιο Δημητριάδος και μου ξυπνάτε αναμνήσεις. Το 1988. 88, μάλιστα, μάλιστα. Και χαίρομαι για τη σημερινή εξέλιξη του σταθμού, χαίρομαι για την κτηριακή εξέλιξη αυτή που μόλις είδα και ξεναγήθηκα, αλλά και την όλη παρουσία του Πυραϊκής Εκκλησίας, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στον διεθνή χώρο. Λοιπόν, θερμό σας ευχαριστώ και επ' ευκαιρίας πρωτίστως να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ, γιατί κάτω από τη δική του ευλογία
λειτουργούν τα πάντα. Τον ευχαριστούμε θερμώς για την ανοχή και για την κατόπιν δικής του ευλογίας παρουσία μας εδώ, αλλά και τον διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Δαντήλη, και τον λέει αγαπητό και οικείο πολύ αγαπητό Βαγγέλη Σφακιανάκη, τον ηχολήπτη. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους και ιδιαίτερα ήθελα να σας τονίσω, όπως το είπα και προημερώνει στον Σεβασμιότατο, τις ευχαριστίες και του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Συναίου κυρίου Δαμιανού, αλλά και όλης της συναιτικής αδελφότητος για την μεγάλη συμβολή και ενίσχυση που παρέχει ο Σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία στην Μονή του Θεοβαδίστου Ρουσινά, που την φέρνει κοντά κάθε χρόνο στην πανηγυρή της, σε όλο τον ελληνικό λαό, αλλά και στον διεθνή χώρο. Και μόνο γι' αυτό ανήκουν θερμές ευχαριστίες, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους, και ο Σεβασμιότατος και η Μητρόπολης Πειραιός και η Πειραϊκή Εκκλησία Πολάκης μας ενισχύουν και μας στηρίζουν κατ' άνθρωπον, γιατί βέβαια πιστεύουμε ότι η βασική ενίσχυση προέρχεται από το Θεό και από την Αγία, την Πολιούχο του Θεοβαδίστου Ρουσινά, σε ένα χώρο που είναι ιστορικός, ιερός, θεοβάδιστος, αλλά και πολύπαθος και δυσκολεμένος. Λοιπόν, και πάλι λοιπόν σας ευχαριστώ θερμά. Η χαρά και πραγματικά η συγκίνηση είναι μεγάλη. Όταν σκεφτούμε όλο αυτό το ταξίδι, πατέρα Σημεών, που είχατε όλα αυτά τα χρόνια, μας λέτε, ας πούμε, ξεκινήσατε το 88 να κάνετε κάποια εκπομπή εδώ, τώρα είμαστε στο 2019 και σας έχουμε εδώ με σκεφτόμενοι όμως μια πνευματική πορεία δική σας που ξεκινάει από το παρελθόν και φτάνει μέχρι σήμερα και ο Θεός ξέρει πού θα φτάσει. Βλέποντάς σας λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η κλίση, δηλαδή ήταν αυτό που ήρθε μέσα σας και στάλαξε και είπατε εγώ θα πάω εκεί, σε αυτά τα μέρη, τα απαραμύθιτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση, σας ευχαριστώ. Πριν σας απαντήσω, λησμόνησα να κάνω μια νήξη ακόμη περισσότερης χαράς που είμαι μαζί σας εδώ για τον τίτλο της εκπομπής σας. Το ότι και εγώ συμμετέχω στην εκπομπή Ράδιο Παραμυθία, χαίρομαι πάρα πολύ και μου αρέσουν προσωπικώς οι εκφράσεις αυτές, γιατί νομίζω ότι ο πρωταρχικός ρόλος της Αγίας μας Εκκλησίας στον κόσμο είναι παραμυθητικός. Δεν είναι τυχαίο ότι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιο Πνεύμα, λέγεται Παράκλητος. Και παράκληση και παρακαλώ είναι συνώνυμο της λέξης παραμυθούμε και παραμυθία. Γι' αυτό σας συγχαίρω για αυτό το τίτλο της εκπομπής σας. Και να έλθω στο ερώτημά σας. Βεβαίως, τα βαθύτερα της απαντήσεως αυτής ανάγονται στον προσωπικό χώρο του κάθε ανθρώπου εκείνου που επιλέγει τον μοναχικό δρόμο, το μοναχικό στάδιο, που είναι μια θαυμάσια θέση και θα έλεγα εμπροστοφυλακή στο χώρο της Εκκλησίας, το να συμμετέχει κανείς στον Ορθόδοξο Μοναχισμό, που ενωρίς από τους πρώτους αιώνες ξεκίνησε σε ένα πνευματικό και αναγεννητικό κίνημα μέσα στο χώρο της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Λοιπόν, το να σας αναφερθώ γενικώς για τον μοναχικό πόθο που υπήρχε από τα νεανικά χρόνια και χαλιβδόθηκε ίσως και από την παρουσία πολλών πνευματικών προσώπων στη ζωή μας, που πολλά μπορεί να αναφέρουμε, αλλά με τα συγκινήσεως και ευχαριστίων θα αναφερθώ στον μακαριστό πνευματικό μου πατέρα, που εργάστηκε επί πολλά έτη στην Μητρόπολη Πειραιός, στον ναό της Αγίας Εκατερίνης, πλατείας Αλεξάνδρας, και στην ενορία του Αγίου Δημητρίου και αλλού, έτσι εις μνημόσυνόν του, του μακαριστού Μητροπολίτου, αναφέρομαι στον μακαριστό Μητροπολίτη Καστορίας, κυρίο Γρηγόριο τον Τρίτο Παπουτσόπουλο, που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή. Λοιπόν, ο μοναχικός πόθος χαλιβδόθηκε με την παρουσία τέτοιων ανθρώπων. Τώρα, πώς αυτός ο μοναχικός πόθος εξεδηλώθη στο να πραγματοποιηθεί και να πραγματοθεί στο Θεοβάδιστο όρο Σινά. Δεν εξεδηλώθη αμέσως, γιατί το ξεκίνημά μου, το μοναχικό και το ιερατικό, ήταν από άλλο τόπο. Ο συνδεσμός μου με το μακαριστό Μητροπολίτη Σάμου, αλλά και με την πατρίδα μου εδώ τον Πειραιά, το ξεκίνημα ήταν περισσότερο έξω στην Ελλαδική Εκκλησία. Όμως, η πρώτη κλίση, ας την πω έτσι, με ήττα, την αισθάνθηκα και κλίση με γιώτα, ειδικά για το Θεοβάδιστο όρο Σινά, το 1979, όταν ως λαϊκός τελειόφυτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μια ομάδα φοιτητών και με κάποιους άλλους ανθρώπους που κάναμε εκδρομή στους Αγίους Τόπους για πρώτη φορά,
και βρεθήκαμε και στο Θεοβάδι στο Ρωσινά. Η θέα και η βίωση για λίγες ημέρες του τόπου αυτού, δεν ξέρω γιατί, ίσως υπήρχε και ο μοναχικός πόθος μέσα, αλλά και όλος ιδιαίτερος η άνοδος στην Αγία Κορυφή, το προσκύνημα στην Αγία Κορυφή, η ανατολή του ήλιου στην Αγία Κορυφή, η κάθοδος αμέσως προς τη Μονή πάλι από την Αγία Κορυφή, την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος, η θέα αυτού του τόπου, τα προσκυνήματα και τα σεβάσματα του τόπου, οι ιερές μορφές που είδαμε εκεί ένα προς ένα, αυτό κάτι δημιούργησε μέσα στη ψυχή μου. Δεν ξέρω, μπορώ να δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έμεινε. Μετά από κάποια χρόνια, αφού είχα άλλο ξεκίνημα, είχα ήδη γίνει και ιερομόναχος. Δεν λησμονήθηκαν ποτέ αυτές οι πρώτες εμπειρίες. Και η συνάντηση σε μετόχια της Μονής, για κάποιους λόγους, με τον ίδιο σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Συνέου, κύριο Δαμιανό, η ηρεμία της μορφής του, ο τρόπος της συμπεριφοράς του, η σοβαρότητα του προσώπου του, οι συζητήσεις που κάναμε, ήταν ένα ακόμη έναυσμα. Μετά και κάποιοι φίλοι που ήσαν ήδη μοναχοί εξ Αγίου Όρους και πεφάσαν και εκείνοι να πάνε να μονάσουν εκεί και να ενισχύσουν το χώρο εκείνο, ήταν όλοι αυτοί λόγοι ώστε λίγο-λίγο κι εγώ να πάρω αυτή την απόφαση. Έτσι, και χτίστηκε όλο αυτό που λέτε. Πάλι είχα ρωτήσει έναν μοναχό κάποτε και είπε ότι μη σας πει κανείς ψέματα, επηρεάζουν τα πρόσωπα στην απόφασή μας. Βεβαίως. Μας εμπνέουν και χαίρομαι που το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Ναι, το επιβεβαιώνω, αυτό, αλλά σας αναφέρθηκα και στον τόπο όμως. Ναι. Είχε σημασία και ο τόπος. Ακριβώς. Σε εσάς είχε σημασία, ναι, και ο τόπος. Το πρόσωπο και ο τόπος. Μα ο τόπος είναι μεγαλειώδης. Έτσι. Όποτε τον βλέπουμε, ας πούμε, είτε οπουδήποτε, γιατί κάποιοι δεν το έχουμε επισκεφθεί, το λένε. Μάλιστα υπάρχει αναφορά του Αγίου Παϊσίου, που όταν πήγε εκεί ήθελε πολύ να μείνει. Αλλά οι συνθήκες, οι κλιματικές και άλλες, δεν του επέτρεψαν. Είναι όντως έτσι δύσκολες οι συνθήκες, Πάτερ Σιμεών? Ναι, είναι οι συνθήκες δύσκολες, αλλά υπάρχει μία μυστική έλξη στον τόπο αυτό. Είναι κατά κοινή ομολογία γνωστή η στάση όλων των ανθρώπων που πέρασαν από το χώρο αυτό καθιονδήποτε τρόπο. Είτε ως μοναχοί, είτε ως επισκέπτε, είτε ως εργαζόμενοι, και το ομολογούν. Μάλλον το πάνθο ομολογούν ότι όποιος περάσει από αυτόν τον τόπο, είτε για λίγο είτε για πολύ, και για κάποιον λόγο απομακρυνθεί, ποτέ του δεν θα τον λησμονήσει. Και είναι γεγονός. Τώρα, θέλουμε να πιστεύουμε, και αυτό έχουμε την αίσθηση, ότι ο χώρος λέγεται Θεοβάδης το Όρος. Είναι ιερός τόπος. Ίσως ο πρώτος λόγος έλξεως είναι αυτός. Είναι μυστική τρόπη έλξεως, που εάν σκεφτεί κανείς κατά άνθρωπον, είναι τόσο τραχής το να τον βλέπεις τον τόπο αυτό. Οι γρανίτες, τα βουνά, οι άνυδροι τόποι, άνευ βλαστήσεως πολλές φορές. Εδώ είναι το παράδοξο, ότι αυτά τα άνυδρα και σκληρά στην όψη, στην θέα μέρη και τόπη, έχουν ένα ελκτικό στοιχείο. Το πρώτο είναι αυτό το μυστικό του Θεοβαδής του Όρους. Δεν είναι τυχαίο στην Αγία Κορυφή ότι έχουμε τη δεύτερη Θεοφάνεια. Όπως αυτή η μεγαλοπρεπός και ιεροπρεπός περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Το σύνεον όρος εκαπνίζεται όλων, λέγει, δια το καταβεβηκένε των Θεών επ' αυτό, κατά την παράδοση των εντολών. Γι' αυτό και αναβαίνοντας στην Αγία Κορυφή βλέπουμε από το μαναπάτι κάτω το τέλος του αμπράχια της Αγίας Κορυφής, τα οποία μέχρι σήμερα είναι μαύρα. Και λέγουν ότι είναι μια ερμηνεία αυτή, πολύ. Έχει μια μυστική έλξη και βεβαίως είναι και ποτισμένο ανά τους αιώνες με δάκρυα, με υδρότα, αλλά και αίμα Αγίων προσώπων που συγκαταλέγονται στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Και το αίμα αναφέρομαι για την περιπτώση εκείνης των ομαδικών σφαγών ασκητών του Θεοβαδίου του Ορουσινά και του Ορουσινά και της Ραϊθούς, Νότιο Σινά. Όπως αυτά τα βρίσκομαι στο ημερολόγιο, ανοίγοντάς το στις 14 Ιανουαρίου, μας λέγει τον εν Σινά και ραϊθώ ανερεθέντων. Και δεν πρόκειται για μία σφαγή, αλλά αλλεπάλληλες σφαγές μεταξύ του 3ου και του 5ου, τέλη του 5ου αιώνος και αρχές του 6ου.
σε αυτό το διάστημα, περίπου 3 αιώνες, έχουμε ομαδικές σφαγές. Οπότε έχει ποτιστεί και με αίμα ο τόπος και αναδίδει όπισθεν την χάρη που έχει λάβει. Αυτή θέλουμε να αισθανόμαστε ότι είναι η ερμηνεία αυτής της έλξεως. Και βέβαια και κάτι άλλο, είναι μια βαθύτερη, μια ερμηνεία που όχι μόνο ένας ορθόδοξος χριστιανός την αισθάνεται, αλλά ειδικά θα μου επιτρέψετε να σας πω τη λέξη Ρωμιός. Ο Ρωμιός είναι ο Έλλην Ορθόδοξος. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός και Έλλην ταυτόχρονα. Τον πολιτισμό και τη γλώσσα και την τρόπο σκέψεως. Σε αυτό το τόπο βλέπει, ενώ είναι άνυδρος, απαρήγορος, άσχετος με το τοπίο το ελλαδικό. Βλέπει όμως πολύ σχετικά στοιχεία να είναι εκεί της Ρωμιοσύνης. Τα οποία ομιλούν και οι πέτρες. Οι περισσότερες πέτρες και λίθη και σπήλαια έχουν ελληνικές επιγραφές. Ναι, είναι αυτό σφραγισμένα είναι μια απάντηση, με το πνεύμα του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της Ρωμιοσύνης. Γιατί κάποιοι αυτή την εποχή ρωτούν μα τι δουλειά έχουν, ας πούμε, οι Έλληνες σε αυτά τα μέρη. Μάλιστα. Και έτσι δίνεται αυτή την απάντηση από... Και άλλα μπορούμε. Καταρχάς, ευγενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που το λέγουν μήπως δεν έχουν διαβάσει και ιστορία. Η Ρωμιοσύνη και η Ελληνοορθοδοξία δεν είναι ένα φαινόμενο των συνόρων. Όποιος πιστέψει Έλλην, και δεν ομιλώ εθνικιστικά, ο εθνικισμός δεν νομίζω ότι ταιριάζει με την Ρωμιοσύνη. Η αγάπη προς την πατρίδα και προς τις πολιτιστικές αξίες της Ρωμιοσύνης και της πίστεως κάνουν τον ελληνοορθόδοξο άνθρωπο και τον Ρωμιό να είναι πολύ ευρύς. Χαίρεται για αυτό που είναι, δοξάζει το Θεό για αυτά που απολαμβάνει τα αγαθά τα πνευματικά και σέβεται πάντα άνθρωπο επί της γης για τα δικά του πολιτιστικά αγαθά. Αλλά εμείς αναφερόμεθα στα δικά μας πολιτιστικά αγαθά. Λοιπόν, η Ρωμιοσύνη με αυτή την έννοια και ο ελληνικός πολιτισμός, μόνο ανιστόρητος μπορεί να πει ότι είναι μόνο μέσα στα ελλαδικά σύνορα. Τα ελλαδικά σύνορα είναι τυχαία σύνορα που επευλήθησαν, δόξα τω Θεώ βέβαια, μετά την απελευθέρωση του 1921 και την απελευθέρωση του 1912 του υπολείπου τμήματος της Ελλάδος. Αλλά Ελλάς, με την έννοια της Ρωμιοσύνης και του ευρυτέρου πνεύματος του πολιτιστικού, δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει μέσα σε σύνορα. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο και το μαρτυρούν οι πάμπολες ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, που χαίρονται πολύ. Σέβονται τα κράτη που υπάρχουν, τους πολιτισμούς που υπάρχουν, αλλά χαίρονται πολύ περισσότερο οι ίδιοι να διατηρούν τα πολιτιστικά τους αγαθά. Και γι' αυτό τους βλέπετε με πόση χαρά πού, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Αίγυπτο, που δυστυχώς στην Αίγυπτο συρρυκνώθηκε πάρα πολύ η ελληνική παρουσία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μέρη που κατοικήθηκαν χθες. Χαμογελώντας λέμε στους αγαπητούς μας αδελφούς Αιγυπτίους, γιατί υπάρχει μεγάλη δυνατή σχέση ημών των Ελλήνων με τους Αιγυπτίους από την αρχαιότητα. Είναι δύο αρχαιότατοι πολιτισμοί στη Μεσόγειο. Ο Αιγυπτιακός κόσμος σήμερα αποτελείται από δύο στοιχεία. Το κοπτικό στοιχείο που είναι ως λέγουν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και το αραβικό στοιχείο που μπήκε κάποια στιγμή στην Αίγυπτο, τον 6ο-7ο αιώνα. Χαμογελώντας σε κάποιους φίλους λέμε ότι εμείς είμαστε παλαιότεροι από εσάς εδώ. Οι Άραβες βρήκαν τους Ρωμιούς στην Αίγυπτο. Όχι μόνο στο Σινά, σε όλη την Αίγυπτο. Και βεβαίως, για να πάμε προ Χριστού, στην Αίγυπτο το ελληνικό στοιχείο κυριάρχησε κυρίως από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εξού και η Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Αν πάτε θα χαρείτε στην Αλεξάνδρεια, έχουν ολόκληρο άγαλμα στο άλογο με τον Μεγάλο Αλεξάνδρο. Και χαίρονται με τις αναφορές στην Ελλάδα. Σήμερα έτσι προλάβατε και την ερώτησή μου, πώς σας αντιμετωπίζουν οι γηγενείς δηλαδή σήμερα. Το γεγονός ας πούμε ότι είναι Έλληνες Ορθόδοξοι σε αυτό το μοναστήρι. Να πάμε εκεί που είσαστε εσείς τώρα. Πώς το αντιμετωπίζουν από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εντάξει. Σας είπα και προηγουμένως ότι ο απλός Αιγυπτιακός λαός, ο αδελφός Αιγυπτιακός λαός, στο άκουσμα της λέξης Γιουνάν, έτσι μας λένε. Ίωνες, όπως και όλη η Ανατολή, έτσι μας λέει. Και οι Τούρκοι Γιουνάν μας λένε. Χωρίς να ξέρουν τι λένε. Γιατί αν ξέρανε, θα ξέρανε ότι Γιουνάν
είναι η Ιωνία με κέντρο τη Σμύρνη. Τέλος πάντων, χαίρονται πολύ με το που ακούν οι παραδοσιακοί τουλάχιστον. Αν εξαιρέσουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λίγο το σαράκι του φανατισμού που έχει αυξηθεί όχι μόνο σε αυτή τη χώρα αλλά και στον ευρύτερο χώρο εκεί της περιοχής, αυτούς εξαιρούμε, αλλά ο απλός κόσμος χαίρει χαρά μεγάλη και έχουμε μια παραδοσιακή σχέση, είναι βασισμένη πολύ με ρίζες στην ιστορία. Πολλές φορές τους υπενθυμίζουμε στους νεοτέρους που ίσως δεν το ξέρουν. Είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την είσοδο των Γερμανών στον ελλαδικό χώρο και την κατοχή που απεχώρησε η κυβέρνηση, ο βασιλεύς, όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες και παρέδωσαν ουσιαστικά την εξουσία στον Αρχιεπίσκοπο. Αυτή βλέπετε είναι η μοίρα της Εκκλησίας, να μην μπορεί να φύγει ποτέ από το ποιμνιό της. Πού πήγαν, πού βρήκαν καταφυγή, πού βρήκαν φιλοξενία? Στην φίλη Αίγυπτο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι παραδοσιακοί οι δεσμοί και ο Θεός να φυλάει και να μας χαρίζει αυτή η παραδοσιακή σχέση να διατηρείται και να μην διαταράσεται από κάποια καινούργια ιδεολογικά ρεύματα, δυστυχώς άσχημου τύπου και χαρακτήρα. Εννοώ τους υπέρμετρους φανατισμούς που κυριαρχούν στον κόσμο σήμερα. Ναι. Εσείς εκεί λοιπόν σήμερα λένε, είναι μέσα στην καρδιά μας γραμμένο, όχι μόνο ότι το λένε τα βιβλία, ότι φυλάτε Θερμοπύλες. Πόσο αυτό ισχύει ή πώς το νιώθετε σαν ευθύνη? Ναι, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι όντως μεγάλη ευθύνη. Μου επιτρέψατε όμως, ως και εγώ γηγενής Πειραιώτης, να σας απαντήσω με μία πειραιώτικη φράση. Θα ήθελα να σας πετάξω λίγο τον μπαλάκι και να πω, εμείς έχουμε τεράστια ευθύνη. Αλλά δεν έχουμε τεράστια ευθύνη οι συγκεκριμένοι πόσοι είμαστε που αποτελούμε τη συναιτική αδελφότητα. Πίσω από εμάς θα έλεγα ότι έχετε οι πάντες ευθύνη. Όσοι αποτελείτε τη Ρωμιοσύνη. Και αναφέρομαι και στην επίσημη ελληνική πολιτεία και στην ελλαδική εκκλησία, που για τους όπου γης Έλληνες είναι η μητέρα. Η μητέρα Ελλάδα. Και το Θεοβάδιστο όρο Σινά βεβαίως δεν είναι ένας ελληνικός τόπος αυστηρά, είναι ένας, καταρχάς είναι τόπος βάσει των διεθνών νόμων και συνθηκών που ανήκει στο Αιγυπτιακό κράτος. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Όμως είναι σε ελληνικά χέρια αποκτήσεως. Στα δοκάρια της οροφής του ναού που είναι έκτος αιών και είναι από κέδρο του Λιβάνου, από τον Στέφανο τον Αιηλίσιο τον Έλληνα, τον αρχιτέκτονα, εποχή του Ιουστινιανού, κατεντολή του Ιουστινιανού, είναι γραμμένα τα κτητορικά στοιχεία, ότι είναι κτήτορο αυτοκράτορου Ιουστινιανός εις μνήμην Θεοδόρας Βασιλίσης, άρα εκτίστη μεταξύ του 540 που εκοιμήθη η Θεοδόρα και του 560 που εκοιμήθη εκείνος. Με και το όνομα του Στεφάνου, του αρχιτέκτονος, του Έλληνος, του Αιηλίσιο, από το Αιηλάτ. Λοιπόν, αυτά αποτελούν αποκτήσεως στοιχεία ότι ελληνικά χέρια, ρωμαϊκά χέρια έκτισαν αυτό το χώρο, τον οποίο το πολιτικό πρόσωπο της Ελλάδος μας έκανε εντύπωση πως μας ανέφερε ότι είναι ένα βασικό προπύργιο της Ρωμιοσύνης στο Σινά και δεν είναι τυχαίο ότι εκτίστη από τα ίδια χέρια, από τον ίδιο κτήτορα που έκτισε το πρώτο έμβλημα της Ρωμιοσύνης, που είναι η Αγία Σοφία. Και μας λέει, αν λάβουμε υπόψη όμως ότι η Αγία Σοφία είναι νεκρά σήμερα. Νεκρά με την έννοια ότι είναι μουσείο. Οι πέτρες της μιλάνε και το μοσαϊκά της μιλάνε. Το Θεοβάδιστο όρος είναι ακόμη κρίμα συνεισίδια Κύριος με εμάς τους αναξιούς, συνεχίζει να είναι εν ζωή. Και εκπέμπει όλα αυτά τα μηνύματα και τα πνευματικά και τα εκκλησιαστικά ορθόδοξα και τα πολιτιστικά τα ελληνικά, που δεν αναφέρονται μόνο σε ένα λαό, που δεν μιλούν με φανατισμό, αλλά κηρύσουν την ειρήνη, την αγάπη και όλα αυτά τα πολιτιστικά αγαθά που η Ελληνοορθοδοξία πιστεύει και διβγάζει αγίους. Γι' αυτό και
όλους τους αιώνες το Θεοβάδιστο Ρωσινά δεν μετακινήθη ποτέ από τις αρχές του. Όμως ήταν ανοιχτό και σε όλους. Είναι παράδοξη η σχέση μας με το μουσουλμανικό χώρο, τους αδελφούς Βεδουίνους, τους αδελφούς Αιγυπτίους, αλλά και τους ετεροδόξους ακόμη. Ποτέ όμως κανείς δεν εισήλθε στον κεντρικό ναό. Η θεία λατρεία στον κεντρικό ναό από τον 6ο αιώνα μέχρι σήμερα τελείται ανατολικός και ορθοδόξος και σε ελληνική γλώσσα. Όταν υπήρξαν οι δύσκολες συνθήκες, όταν οι συνθήκες το κάλεσαν, με τα ευκολίας οι πατέρες έχτισαν κοντά στο ναό, μάλλον μετέτρεψαν την τραπεζαρία του ναού με μιναρέ σε τέμενος. Και είναι το μοναδικό μοναστήρι στην Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει μέσα του τέμενος. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε τον 11ο αιώνα, όταν εισήλθε στην Χερσόνησο Τούσινα ο Χαλίφης Χάκιμ. Οι συνθήκες το επέβαλαν εκεί, αυτό, διότι έτσι θα είχαμε δύσκολα αποτελέσματα. Και με περιχαρής εισήλθε να προσκυνήσει στο τέμενος αυτό και έτσι εσώθηκε η Μονή, διότι δεν εισήλθε στο ναό. Όταν με τον ίδιο εχθρικό τρόπο μπήκαν στη Μονή οι σταυροφόροι των σταυροφοριών, ήξεραν οι πατέρες πάλι πώς να τους αντιμετωπίσουν με τα σεβασμού. Θέλετε να λειτουργείτε με το καθολικό δόγμα? Βεβαίως. Πάρτε αυτό το χώρο και λειτουργείτε. Και μάλιστα μας δείχνουν σήμερα οι αρχιτέκτονες δύο σημεία που πιθανόν μεταβεβαιότητος. Αλλεπάλληλα, κάποια εποχή το ένα και δεύτερη εποχή το άλλο. Θέλω να σας πω με ποιο τρόπο και διάκριση εφύλαξαν οι πατέρες τον τόπο, ανέπαφη την παράδοσή μας, αλλά με τρόπο διακριτικό και ευγενικό προς όλους. 2-10-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας, φίλοι μας, για τα ερωτήματά σας, τις ευχές σας. Σας ευχαριστούμε ήδη για όσα μηνύματα μας έχετε στείλει και την αγάπη και τις ευχές που δίνετε στον δικαίο της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Πάτερ Σιμεών, τι σημαίνει δικαίος στα αλήθεια για κάποιους που δεν γνωρίζουν? Μάλιστα. Ο τίτλος του δικαίου που πιθανώς να έχει προέλθει από το Σινά αρχικά, βεβαίως συναντάται πάρα πολύ στο Άγιον Όρος σήμερα. Και γενικώς από την παράδοση την εκκλησιαστική ξέρουμε ότι ο τίτλος δικαίος δίδεται σε εκείνο το πρόσωπο που έχει την πνευματική ηγεσία μιας λαύρας, όχι ενός κοινοβίου. Διότι όπως γνωρίζετε ο μοναχισμός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πείτε, ενώ στα βασικά του στοιχεία είναι ίδιος, ίδιος τρόπος ζωής, ίδιες υποσχέσεις, ίδιος αγώνας, στην έκφραση την καθημερινή και σε πρακτικά θέματα και ανάλογα με τον τόπο και τις τοπικές διαφορές, έχει κάποιες διαφορές όσον αφορά διοικητικά θέματα και τρόπο ζωής. Ο κοινοβιακός μοναχισμός είναι μια ομάδα μοναχών που ζουν σε ένα κοινόβιο, σε κάποιο μοναστήρι που περιβάλλεται ίσως και από κάποιο τείχος και έχει τον ηγούμενο ως πρώτο πρόσωπο και ζει τον κοινοβιακό τρόπο ζωής που ίσως δεν είναι της παρούσης τώρα να σας αναλύσω, ότι είναι γνωστός ο κοινοβιακός τρόπος ζωής. Υπάρχει όμως και ο λεγόμενος σκητιώτικος τρόπος ζωής ή λαυριώτικος τρόπος ζωής των μοναχών εκείνων που ζουν σε ένα τόπο αλλά όχι σε ένα μικρό χώρο, αλλά σε έναν ευρύτερο χώρο και ζουν κάπως αυτονομημένα τις μέρες της εβδομάδος εκτός Κυριακής, δηλαδή σε κάποιο ασκητήριο, σε κάποια καλύβη, σε κάποιο μικρό μονίδριο, ας το πω, που λέγεται καλύβη ή κελίο. Ζει κάποιος μόνος ή με κάποιον υποτακτικό του, και συνήθως την Κυριακή συνάσσονται σε κάποιο κεντρικό ναό που είναι το Κυριακό, λειτουργούνται, ίσως και συντρώγουν και επιστρέφουν τις επόμενες μέρες της εβδομάδος στον τόπο τους. Ο μοναχισμός αυτός είναι πλέον ασκητικότος και ο μοναχισμός του όρου Σινά τους πρώτους αιώνες αλλά και μετά, δηλαδή από τα τέλη του δευτέρου αιώνα που έχουμε μαρτυρίες ότι κατοίκησαν πρώτοι ασκητέ και μοναχοί στο Θεοβάδιστο Ρωσινά. Μέχρι την εποχή του 6ου αιώνα που ο Αυτοκράτορος Τινένος έκτισε αυτό το βυζαντινό κάστρο που έχουμε μέχρι σήμερα για να κλείνονται οι μοναχοί σε δύσκολες στιγμές εκεί, περιέκλεισε την Αγία Βάτο, έκτισε το καθολικό, τον κεντρικό ναό μέχρι σήμερα,
και άρχισε από τότε να αποτελεί το κεντρικό μοναστήριο και ένα είδος κοινοβίου. Δεν σταμάτησε όμως στον ευρύτερο χώρο, γιατί όταν λέμε ότι τους πρώτους αιώνες ζούσαν μοναχοί και ασκητές, δεν ζούσαν εκεί. Ζούσαν στον ευρύτερο χώρο του Σινά, στο όρος Χορίβ, στο όρος της Αγίας Επιστήμης, σε απόσταση που μπορεί να είναι και σήμερα ώρες και με το αυτοκίνητο στην έρημο. Είναι γεμάτη ασκητήρια η Σιναϊτική έρημος. Άλλα σε καλή κατάσταση, άλλα σε ερυπιώδη μορφή μέχρι σήμερα. Όλοι αυτοί οι πατέρες τότε, πριν κτιστεί το μοναστήρι, ήξεραν ότι το κέντρο τους είναι η Αγία Βάτος, ένα παρεκκλήσιο το πρώτο που έκτισε η Αγία Ελένη, τον 4ο αιώνα, πριν τον Ιουστινιανό, και ένας πύργος που το κάτω του μέρος σώζεται μέχρι σήμερα. Εκεί συνασώτουσαν την Κυριακή, μετελάμβαναν, συνέτρωγαν, συζητούσαν, έφευγαν. Εκεί στο κέντρο, στον πύργο, έδρευε αυτό το είδος του ηγουμένου, αυτού του ευρύτερου μοναχισμού του Λαβριώτικου, που λέγεται δικαίος. Πώς προήλθε, υπάρχουν εντάξει, πολλές ερμηνείες του όρου αυτού. Ο δικαίος λοιπόν είναι ένα είδος προεστώτος ηγουμένου μιας σκήτης, όχι ενός μικρού κοινοβίου. Αυτό ήταν το πρώτο είδος μοναχισμού στο Σινά. Μετά, κατά τη διάρκεια των αιώνων, απετελέστηκε το κοινόβιο στον κεντρικό χώρο, χωρίς να πάψουν να υπάρχουν και έξω μοναχοί. Σήμερα έχουμε μια τελευταία παρουσία στο όρος της Αγίας Επιστήμης ενός ασκητού, που έρχεται μετά. Και καμιά φορά τα τελευταία χρόνια είχαμε και άλλες περιπτώσεις. Τώρα, αυτές τις μέρες έχουμε και δεύτερη, στην Τάρφα, κάποιος ιερομόναχος, που το Κυριακή όλοι θα έρθουν στο μοναστήρι. Και έτσι. Λαύρα. Ναι, έτσι. Η ιστορία του Θεοβαδίστου Ρωσινά διατηρήθηκε, αλλά και προσθέθηκαν καινούργια στοιχεία. Όταν έγινε το κάστρο και απετελέστηκε το κοινόβιο, είχε ηγούμενο πια. Ο ηγούμενος έδρευε στο κοινόβιο. Σε λίγο καιρό με την αραβική επιδρομή, ο ηγούμενος ήταν ιερομόναχος στην αρχή. Ο επίσκοπος ήταν στη Φαράν. Στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου έχουμε την υπογραφή του Φαράν Νετρά. Αλλά μόλις κτίστηκε το μοναστήρι, ούτε σε μισό αιώνα, σε έναν αιώνα έχουμε επιδρομή των Αράβων. Σφαγή των πάντων, βίαιοι εξισλαμισμοί και η ανάγκη πλέον, η Φαράν διελήθη και το ίδιο πρόσωπο του επισκόπου ενώθηκε με το πρόσωπο του ηγουμένου της Μονής. Και έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Σινά ως ηγούμενο. Ποτέ δεν έπαυσε δίπλα του, αμέσως μετά από αυτόν, πάντα να υπάρχει ο δικαίος, που είναι η ανάμνηση του παλαιού προεστώτος του λαβριωτικού μοναχισμού, του σκητιώτικου που υπήρχε στην περιοχή. Και βεβαίως η πράξη ήταν, παρουσιάστηκε η πρακτική ανάγκη δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο να είναι πάλι ένα είδος δεύτερου προεστώτος, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος, λόγω των αρχιερωτικών του καθηκόντων και των βαρέων καθηκόντων διοικήσεως της Μονής και των μετοχίων της, πολλάκις ευρίσκεται και ευρίσκεται εν κινήσει σε διάφορα μέρη. Ο δικαίος είναι πάντα παρόν και τον αναπληρεί. Είναι πάντα εκεί. Ναι, βέβαια τώρα εγώ είμαι εδώ. Αλλά εντάξει, είναι παρενθέσεις. Παρενθέσεις αναγκαίες για πολλά και διάφορα θέματα της Μονής και άλλων υποχρεώσεών μας. Αλλά συνήθως είμαστε εκεί, η παρουσία είναι εκεί. Και είναι αναπλήρωσης πλέον του ηγουμένου, που είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Αρχιεπίσκοπο. Αυτή είναι η ιστορία του θεσμού του δικαίου. Του δικαίου. Σας ευχαριστούμε που το διευκρινίσατε, γιατί ήταν αναγκαίο. Πάτερ Σιμεών, πώς είναι η καθημερινότητα σε ένα τόσο σκληρό τόπο που, όπως είπατε προηγουμένως, και άνυδρος είναι και κρύο κάνει και ζέστη κάνει και μάλιστα βλάστηση δεν υπάρχει, δηλαδή και βασικά πράγματα αναγκαία. Ναι, όντως υπάρχουν δυσκολίες, αλλά μην μιλούμε και ακραία. Η χάρη του Θεού δεν μας αφήνει και άνυδρους εντελώς, διότι υπάρχει μια κοιλάδα και το μοναστήρι είναι χτισμένο σε κοιλάδα της Αγίας Εκατερίνης, που λέγεται κοιλάδα της αναπαύσεως, γιατί εκεί ανεπαύθει ο Ισραηλιτικός λαός μετά την ταλαιπωρία του, εξερχόμενος ο λαός, όπως πέρασε με θαυματουργικό τρόπο την Ερυθρά και σας είναι γνωστά. Δίπλα, παράλληλα, προς την κοιλάδα της αναπαύσεως, μεσολαβούν κάποια βουνά το όρος χωρίου, υπάρχει άλλη κοιλάδα, η κοιλάδα των Αγίων Τεσσαράκοντα, γιατί υπάρχει μικρό μονίδριο των Αγίων Τεσσαράκοντα. Εκεί είναι ο χώρος των πηγών του νερού. Γιατί από πάνω του ευρίσκεται το όρος της Αγίας Κατερίνης.
η κορυφή της Αγίας Κατερίνης, όπου ευρέθη το ιερό της Λείψανο τον 8ο αιώνα. Από εκεί κατέρχονται πολλά νερά. Γιατί, ενώ είναι άνυδρος ο τόπος και είναι λίγες οι βροχές, έχουμε όμως το χειμώνα την ευλογία να έχουμε χιόνι μερικές φορές. Και με το χιόνι γεμίζουν οι φυσικές δεξαμενές, οι πηγές. Η κοιλάδα αυτή των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι ο παράδεισος της Μονής. Από εκεί λοιπόν μεταφέρεται. Μη φαντάζεστε όμως και μεγάλο όγκο νερού, και οι Βεδουίνοι από εκεί ιδρεύονται. Μεταφέρεται το νερό με τρόπους και στη Μονή. Υπάρχει βέβαια ανάγκη μερικές φορές, γιατί έχουμε και τον ξενώνα και αρκετό κόσμο, να μεταφέρεται και νερό από πιο νότια μέρη, από την Τάρφα ή αλλού, με αυτοκίνητα. Αλλά συνήθως η κεντρική Μονή καλύπτεται από το νερό των Αγίων Τεσσαράκοντα. Άρα είναι μεν άνυδρος ο τόπος, αλλά δεν είναι και εντελώς άνυδρος. Όντως βλάστησης δεν υπάρχει. Αν εργαστεί κανείς, και οι πατέρες λέγεται η παράδοση ότι σε κάποια σημεία μετέφεραν χώμα για να δημιουργήσουν συνθήκες βλάστησης και εφύτευσαν ανά τους αιώνες πόσες ελιές. Έχουμε ελαιώνα στην κεντρικό κήπο της Μονής, ελαιώνα στους Αγίους Τεσσαράκοντα, ελαιώνα σε ένα άλλο κάθισμα στους Αγίους Αναργύρους. Μέσα σε αυτόν τον ερημικό και άνυδρο τόπο. Και έχουμε κάποιο λάδι που δεν επαρκεί βέβαια, αλλά υπάρχει κάποια μαγιά. Και υπάρχει και η δυνατότητα, ή μόνοι μας, αν και δεν προλαβαίνουν πολλές φορές, ή με τη βοήθεια των Βεδουίνων, να έχουμε και κάποιο μικρό κήπο. Όχι με πολλά πράγματα βέβαια, αλλά τα υπόλοιπα, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχουν τα αυτοκίνητα, μεταφέρονται και μερικά πράγματα, χωρίς βέβαια να φανταστείτε ότι υπάρχει η αυθονία και η ποικιλία των εδώ εν Ελλάδη αγαθών, όσον αφορά τα κυπευτικά ή όλα τα άλλα. Αλλά δόξα τω Θεώ όμως, σε σχέση και με το παρελθόν, όπως πληροφορούμεθα από τους παλαιούς πατέρες, που ήταν και λόγω ελλείψεως συγκοινωνιών τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, παραμένουν βέβαια με κάποιες δυσκολίες σε σχέση με τον εδώ τρόπο ζωής, αλλά δόξα τω Θεώ δεν μας αφήνει και ο Θεός εντελώς απαρηγόρητο. Εσείς, πατέρα Σημεών, πόσα χρόνια τώρα είστε εκεί? Ξεκίνησα και από εδώ, από τη Μητρόπολη Πυραιός, με απόσπαση το 1988. Πόσα χρόνια είναι μέχρι σήμερα? 31. Είναι αρκετά χρόνια. Όταν πρωτοπήγατε, σίγουρα θα συναντήσατε κάποια γεροντάκια που τώρα δεν θα είναι. Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό. Και τι θυμάστε από αυτούς? Γιατί είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να μην ξεχνάμε τις ρίζες. Μάλιστα. Και να μας μεταφέρετε και εμάς την ατμόσφαιρα που ζήσατε εκείνα τα πρώτα χρόνια. Το πρώτο στοιχείο που θυμόμαστε, που το καταλαβαίνουμε και άπαντες όπου το ζούμε στη συνέχεια, είναι ό,τι και βίο να έχουμε. Και ασχέτως του αν έχουμε αρετή ή δεν έχουμε, ή αν είμαστε αγωνιστές τόσο πολύ ή δεν είμαστε, ένα κοινό στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια παράξενη αγάπη προς τον τόπο. Και σε παλαιούς και σε νέους. Και όσο και δύσκολος να είναι. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό στοιχείο που θυμόμαστε σε κάποιους παλαιούς πατέρες είναι η αγάπη στον τόπο. Η αίσθηση ότι είναι δεμένη με αυτόν τον τόπο. Και ότι πρέπει να πεθάνουν σε αυτόν και γι' αυτόν τον τόπο. Και θυμάμαι ονόματα πατέρων. Υπήρχε ένας αιωνία του μνήμη ο πατήρ Αγαθάγγελος, Κύπριος. Εκοιμήθη σε πολύ μεγάλη ηλικία, γεροκομήθηκε από τους πατέρες της Μονής, ο οποίος και όλοι τους οι άνθρωποι είχαν ένα βίο με, πώς να το πούμε εμείς, τόσα βάσανα και τόσες δυσκολίες. Υπήρχαν πολλά περισσότερα μετόχια τότε της Μονής ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα, και συνήθως άλλαζαν οι πατέρες ανά εξαετία. Δηλαδή έστελαν ιερομονάχους στα μετόχια, έκαναν 6 χρόνια εκεί και επέστρεφαν. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Κρήτη, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 3, για να μην πω 2,5 μετόχια. Ένα στα Χανιά, ένα στο κέντρο του Ηρακλείου, τον Άγιο Ματθαίο, και ένα μικρό μονίδριο γυναικείο από το Ηράκλειο. Τότε υπήρχαν και 1-2 ακόμη. Ένα αρκετά μεγάλο, το οποίο επολύθη μετά. Ένα αρκετά μεγάλο μετόχιο ήταν οι Άγιοι Απόστολοι. Ο πατήρ Αγαθάγγελος τότε ήταν μετοχιάρης, οικονόμος του μετοχίου αυτού. Ως Κύπριος είχε αγγλικό διαβατήριο, γιατί τότε η Κύπρος ήταν υπό αγγλική κατοχή. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Κρήτη και ήξεραν ότι όλοι οι ρασοφόροι και οι κληρικοί της Κρήτης δεν ήταν φύλλα προσκύμενοι, ήταν όλοι με αγώνα. Ξέρω για ποιους λόγους,
και ιδιαίτερα όταν του ζήτησαν και έμαθαν την υπηκότητά του, εκνευρίστηκαν ακόμη περισσότερο, γιατί δεν είχε ελληνική παρόλα. Ήταν Έλλην βέβαια, Κύπριος, αλλά λόγω κατοχής των Άγγλων είχε αγγλικό διαβατήριο. Αμέσως τον συνέλαβαν και τον έστειλαν και στον Ταχάου. Δεν ξέρω πώς δεν θανατώθηκε. Όταν όμως μπήκαν οι σύμμαχοι στο τέλος του πολέμου και ελευθέρωσαν, ήταν μεταξύ των ελευθεροθέντων. Και επειδή τον είδαν με αγγλική υπηκότητα, υποβοήθησαν την πορεία του προς την Αγγλία. Ταλαιπωρημένος, φαντάζεστε πώς φύγαν οι άνθρωποι αυτοί από εκεί. Τα στρατόπεδα αυτά, ναι. Ναι. Στην Αγγλία ως Κύπριος είχε οικείους και συγγενείς. Όλοι λοιπόν μίλησαν και στις εκκλησιαστικές αρχές εκεί και του λένε «Θα μείνεις εδώ, έχουμε ανάγκη ιερέως». Ιερομόναχος ήτο. «Θα σε εγκαταστήσουμε εδώ μετά από τόσα που πέρασες και εσύ να ξεκουραστείς, αλλά και εμείς δεν έχουμε ιερέα». «Είναι αδύνατον», τους λέει. «Εγώ θα πάω στη μετάνοιά μου». Κατά ταλαιπωρημένος, σε πολύ δύσκολη κατάσταση, και αυτό τον ακολουθούσε μέχρι το τέλος, γιατί είχε ασθενικός τύπος, ήταν μέχρι το τέλος. Και είχε ανάγκη, έχριζε βοηθείας πάντα. Και εκοιμήθη εν ειρήνη στη Μονή σε πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν θυμάμαι τώρα, 93 ήταν, 94. Σας λέγω ένα από τα παραδείγματα. Για να μην αναφερθώ και σε άλλα παραδείγματα. Μα τι βίος είναι αυτό, ναι. Έτσι. Θα μπορούσε να γραφτεί σε γεροντικό σύγχρονο, ναι. Αυτός ο βίος. Ο άνθρωπος να μην θέλει να μείνει εκεί μετά, ναι, από τόση ταλαιπωρία. Το χαιρόντουσαν οι πατέρες. Ο πατήρ Αγαθάγγελος αρνήθηκε να μείνει εφημέριος στην Αγγλία. Μετά από τέτοιες ταλαιπωρίες. Χαιρόμαστε για αυτή την ιστορία που μας λέτε εδώ, γιατί δίνει κουράγιο στους ανθρώπους. Αγαθάγγελος Αδάμου, έτσι, για την πιστοποίηση. Έτσι. Υπάρχουν, ζουν συγγενείς του ακόμη στην Κύπρο. Γνώρισαν υψιό του, σε μεγάλες ηλικίες και αυτόν. Την ευχή του να έχουμε, αμήν, όλοι, αμήν. Και εσείς που είστε εκεί σε τέτοια μέρη, που έχουν τις δυσκολίες τους οπωσδήποτε, και ακολουθείτε ένα δρόμο που χάραξαν αιώνες τώρα οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Μάλιστα. Και εσείς το προχωράτε, συνεχίζετε, και δεν είναι εύκολη η δουλειά, να πει κανείς, γιατί αλλάζουν και οι καιροί. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει την πεπατημένη, ότι έκαναν οι παλαιοί θα κάνουμε και εμείς σήμερα. Ναι, θα το κάνουμε, γιατί είναι η παράδοσή μας κάποια πράγματα, αλλά αλλάζουν όλα. Άρδιν, ας πούμε, οι προσκυνητές που έρχονται δεν είναι οι ίδιοι οι προσκυνητές που έρχονταν πριν από χρόνια. Μάλιστα. Μιλήστε μας για τους προσκυνητές. Πάτε Σιμεών, τι κοιτάξτε, βλέπουν ή τι κοιτάξτε, θέλουν να δουν. Τα πράγματα αλλάζουν. Νομίζω υπάρχει και κάποιο σχετικό τραγούδι, δεν το θυμάμαι. Το άκουσα κάπου όταν νεότερος. Αλλάζουν και τα ίδια μένουν. Ναι, όλα τριγύρω αλλάζουν, ναι, και ναι, όλα το τα ίδια ακριβώς. Μένουν. Αυτό βεβαίως, θυμάμαι πάντως. Αυτό, ναι, σοφό. Ναι. Είναι αλήθεια, έτσι, ότι αλλάζουν, αλλά μένουν και ίδια. Και υπάρχει μια σταθερά και υπάρχει και η αλλαγή. Και το σταθερό και στο Θεοβάδη στο Ρωσινά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή η ελληνοορθόδοξος πίστη. Τα πολιτιστικά αγαθά αυτά που παραλάβαμε. Αλλά ότι αλλάζουν οι συνθήκες κάθε φορά και σήμερα είναι αλλαγμένες. Και ότι πρέπει κανείς πάντα να προσεύχεται και να εύχεται και να προσέχει για το πώς θα αντιμετωπίσει τις καινούργιες συνθήκες. Θα έχει τις σταθερές του, αλλά θα πρέπει και να μεταβάλει ίσως συμπεριφορές ανάλογα με τις επικρατούσες καταστάσεις, χωρίς αυτό να θεωρηθεί άσχημη διπλωματία ή διπλοπροσωπία. Ναι. Αυτό γνωρίζουν οι καλώς γνωρίζοντες τι σημαίνει διάκριση. Μας αρέσει περισσότερο εκκλησιαστικός και μοναχικός η λέξη διάκριση από τη λέξη διπλωματία. Σωστά. Γιατί η ανοχή που διδάσκει η Εκκλησία μας και η υπομονή ουσιαστικά είναι ένα είδος αρετής που λέγεται διάκριση και διπλωματίας. Είναι διπλωματία η ανοχή του άλλου, η ευγένεια προς τον άλλον. Όχι όμως ψεύτικη και διπλοπρόσωπη για να εξυπηρετήσουμε δικά μας συμφέροντα, αλλά για να εκδηλώσουμε την αγάπη και την ανοχή και εν πάση περιπτώσει τη διάθεση βοηθείας προς τον άλλον, που πάντα δεν είναι μέθοδος η σκληρότης ή η ευθύτης, κακώς νοουμένη ευθύτης. Υπάρχει ευθύτης, πρέπει πάντα να υπάρχει. Και υπάρχει ευθύτης που μπορεί να μεταβληθεί σε σκληρότητα και κακότητα προς τον άλλον, εάν δεν προσέξουμε. Λοιπόν,
Αναφερθήκατε λοιπόν στις αλλαγμένες συνθήκες και κάτι άλλο το οποίο... Για τους προσκυνητές για που τους προσκυνητές. Σήμερα ναι. Στο ένα βασικό στοιχείο και σταθερά στους από αιώνους προσκυνητές υπάρχει. Το ίδιο αίσθημα ευλαβίας και αισθήσεως της ιερότητος του τόπου αυτού που έρχονται να προσκυνήσουν, ο οποίος τόπος θα ήθελαμε να υπερτονιστεί ότι πρωτίστως δεν είναι ασκητικός ή μοναχικός. Είναι βιβλικός τόπος. Πρωτίστως. Γι' αυτό και ανήκει και στους Αγίους Τόπους. Είναι Άγιος Τόπος. Γι' αυτό και ποτέ η Μονή του Σινά δεν έγινε άβατη. Όπως είναι ο Άγιος Σάββας. Ποτέ. Γιατί ποτέ η Εκκλησία βιβλικό τόπο που περιέχει ας πούμε την Αγία Βάτο μέσα ή τις Θεοφάνειες, τους τόπους των Θεοφανιών. Τους τόπους τους ιερούς δεν του μπορεί να τους κλείσει σε κανέναν ούτε στον γυναικείο πληθυσμό. Γι' αυτό και δεν έγινε ποτέ άβατο, άσχετα αν υπάρχει προσοχή σε ποιους χώρους θα κινηθούν. Στους ιδιωτικούς χώρους των μοναχών, αλλά τα βασικά προσκυνήματα τα πάντα ανοιχτά σε όλους. Είναι βιβλικός τόπος. Και βεβαίως ασκητικός και μοναστικός και το ίσως και ο αρχαιότερος, όχι ίσως σίγουρα, ο αρχαιότερος εν ενεργεία μοναστικός τόπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Λοιπόν, η ίδια ευλάβεια υπήρχε και υπάρχει στους προσκυνητάς και τότε και τώρα. Απλώς τότε, επειδή οι άνθρωποι ήσαν πιο ασκητικοί. Γιατί ζούσαν σε δυσκολότερες συνθήκες. Δεν είχαν τόσες απαιτήσεις όσες έχουν οι σύγχρονοι. Τότε πλησίαζαν τη Μονή με πάρα πολλές δυσκολίες και όμως το έκαναν με την καρδιά τους. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Έρχεται μέχρι την πόρτα της Μονής με το πούλμαν, με το air condition στο πούλμαν, με όλες τις συνθήκες, με ωραίους ξενώνες, με φαγητό καλό. Αυτή είναι η αλλαγή. Που βεβαίως με τα σημερινά δεδομένα και τα δικά μας είναι, κρίνονται απαραίτητα. Καλώς τώρα καλύτερα. Αυτό πόσο επιδρά στο επίπεδο ζεστασιάς του προσκυνητού είναι άλλο το μέσα. Αλλά αυτό δεν αφορά όμως μόνο τον προσκυνητή του Θεοπαιδίου του Όρου Σινά. Αφορά όλη μας τη ζωή, η οποία όλων έχει αλλάξει. Και ακόμη και ημών των μοναχών και των ασκητών και των κληρικών. Απλώς πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες σταθερές όσο μπορούμε και όσο μπορούμε να δεχθούμε αυτά τα καλά στοιχεία του νεότερου κόσμου και να σταθούμε και λίγο επιφυλακτικοί στα τυχόν στοιχεία που μας αλλοιώνουν εντελώς το χαρακτήρα. Οι προσκυνητές βεβαίως ωφελούνται και τους βλέπεις ότι συγκινούνται πάρα πολύ και δεν συγκινούνται από εμάς. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να δεχόμαστε και να αφομοιώνουμε για μας ως πρόσωπα τις τυχόν εκδηλώσεις ευσεβίας ή σεβασμού πολλού που καλώς τις κάνουν σε εμάς, αλλά όλοι αυτές οι διαθέσεις τους καλλιεργούνται εξαιτίας του τόπου που τους υποβάλλει, που τους δημιουργεί συγκινήσεις και δάκρυα. Δεν θα ήθελα, ίσως δεν είναι σωστό γιατί δεν τον έχω ρωτήσει, ένα πρόσωπο σεμνό και σοβαρό που παρουσίαζε εκπομπές στην τηλεόραση. Πολύ ωραίες εκπομπές. Κάποια φορά ήρθε και έκανε και εκπομπή στο Σινά. Σε μια άλλη περίπτωση όμως, δεν ήρθε τότε να κάνει εκπομπή, ήρθε πάλι με μια ομάδα ως προσκυνητής, ως περιηγητής, όλα αυτά. Συνέπεσε να είναι η πανήγυρης της Μονής. Την ίδια ημέρα της πανηγύριος το βράδυ, κάνουμε τον Εσπερινό, κάνουμε και την παράκληση της Αγίας Εκατερίνης. Και τελείωσε η παράκληση, προσκύνησαν ο κόσμος το Αγία Λείψανα, πήραν δακτυλίδι και ήταν πια σκοτεινά βέβαια μέσα στο ναό, αρκετά να κλείσουμε και τις πόρτες. Και είχε μείνει στο τέλος κάτω-κάτω σε ένα στασίδι εκείνος ακίνητος. Και τον πλησιάσαμε. Και μέχρι τώρα θυμόμαστε, 2-3 οι μοναχοί είμαστε, και τα μάτια του γεμάτα δάκρυα. Αλλά δάκρυα με πολύ χαρά. Λέει, δεν θέλω να φύγω πατέρες, τι ομορφιά είναι αυτή εδώ μέσα. Βέβαια είχε και ένα λόγο. Ήταν πρόσφατη η αναχώρηση στη σύζυγου του. Και αυτή η κατάσταση τον έκανε εκεί να βρει μεγάλη παρηγορία. Να γιατί μου αρέσει η εκπομπή σας ως ραδιοπαραμυθία. Εκεί έτσι. Ο τόπος μέσα στη σκληρότητά του έχει ένα μυστήριο τρόπο να δίδει παραμυθία στις ανθρώπινες ψυχές. Και μακάρι και τούτη εδώ η εκπομπή σήμερα και όσα άκουσαν οι ακροατές μας από εσάς να αποτελέσουν έτσι αιτία παραμυθίας. Μάλιστα. Για μας σίγουρα εδώ στο στούντιο αποτελούν λόγο παραμυθίας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, Πατέρα Σημεών, γι' αυτό. Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, με τον Πατέρα Σημεών Παπαδόπουλο, δικαίο της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης,
Θεοβαδής του Όρου Σινά. Και θα θέλαμε να κλείσουμε την εκπομπή μας, Πατέρα Σιμεών, με ένα λόγο παρηγορίας από εσάς προς τους ακροατές μας. Γιατί τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, οι συνθήκες ήταν τέτοιες ώστε δεν μπορούσαμε εύκολα να έρθουμε από την Ελλάδα στο Όρο Σινάς. Όμως τώρα τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει, έτσι. Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια και αυτό οφείλεται στην λίγαν αγαπητή και σεβαστή Αιγυπτιακή κυβέρνηση του Προέδρου Σίση και όλων των παραγόντων και των κυβερνητικών, των εκπροσώπων και των μελών της αστυνομίας, του στρατού, που έχουν λάβει τόσα μέτρα. Βέβαια, καμιά φορά ίσως για όλους και τους προσκυνητές να είναι κουραστικό η συνεχή ελέγχη, όμως όλοι καταλαβαίνουν και γι' αυτό, δόξα τω Θεώ, έχει αυξηθεί το κύμα των προσκυνητών εξ Ελλάδος και από αλλού και περί Αιγυπτών απλών από τον διεθνή χώρο. Εξαιτίας αυτών των μέτρων ασφαλείας, τα οποία είναι υπέρμετρα. Και οφείλομαι αυτό ευχαριστή στο Αιγυπτιακό κράτος και στον Πρόεδρο Σίση για αυτό το λόγο. Και αυτό ήθελαμε να το ξέρει και ο ελληνικός λαός και οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, ότι δόξα τω Θεώ, εν μέσω δυσκολιών βεβαίως, υπάρχει αυτή η κατάνθρωπον ασφάλεια. Βέβαια, ποτέ δεν μπορούμε να θέμε 100% με την αίσθηση αυτής της ασφαλείας πουθενά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε όλο τον κόσμο. Αλλά μιλούμε με τα σχετικά ανθρώπινα μέτρα και σταθμά, ότι δόξα τω Θεώ, και γι' αυτό υπάρχει αύξηση και χαιρόμεθα, διότι και επίσκοποι με προσκυνητάς δικούς τους έρχονται και προσφάτως είχαμε παρουσία αρχιερέων και κληρικοί πολλοί και εκ Πειραιός και εκ Νικαίας και αλλού και από όλη την Ελλάδα, και αυτό μας στηρίζει, μας ενισχύει, αλλά και παρηγορεί και ενισχύει και τους προσκυνητάς. Βέβαια. Και ακριβώς επειδή κάνουν και τον κόπο αυτό, γιατί όντως ερχόμενοι από τον κεντρικό τόπο των Αγίων Τόπων, δηλαδή τα Ιεροσόλυμα, είναι μια απόσταση και υπάρχει και αυτή η δυσκολία των συνεχών ελέγχων, αλλά καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι οι έλεγχοι τους εξασφαλίζουν ασφάλεια, τους δίδουν ασφάλεια, και νομίζω ότι όλοι το δέχονται ευχαρίστως. Χωρίς παράπονο. Και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς της αυξήσεως του προσκυνηματικού, της προσκυνηματικής έτσι παρουσίας, χαιρόμεθα ιδιαίτερα σήμερα, διότι μας καλέσατε εδώ για να κάνουμε γνωστό στον κόσμο την παρουσία του Θεοβαδής του Όρου Σινά μέχρι σήμερα, να κάνουμε αισθητό στον κόσμο ότι πρέπει να έχουν την κατά Θεόν υπερηφάνεια ως Ελληνοορθόδοξοι, ότι αντιπροσωπεύονται σε όλους τους Αγίους Τόπους, όχι με παρουσία σκληρή και άκαρδη προς όλους τους λαούς της γης, αλλά ότι τα πολιτιστικά αγαθά της Ελληνοορθοδοξίας είναι παρόντα σε διάφορους χώρους της γης και στο Θεοβάδης του Όρου Σινά. Και αυτό το να το ξέρουν, να το ακούν και να μας βοηθάτε εσείς ως σταθμός στο να γίνεται γνωστό αυτό, είναι μεγάλη παρηγορία για εμάς και γι' αυτό αξίζεται θερμών ευχαριστειών και εσείς και η διεύθυνση του σταθμού και η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης που μας δίδεται αυτή την ευκαιρία. Τιμή και χαρά είναι απολύτως δική μας, και με συγκίνηση λέω ότι σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν κοντά μας. Πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών μας απέναντι στο πρόσωπό σας, και κυρίως όλοι μας ευχόμαστε να έχετε δύναμη, έμπνευση από το Θεό και προστασία από την Αγία Κατερίνα για να συνεχίσετε το έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι πρεσβείες της Αγίας να σας σκεπάζουν όλους. Φίλοι μας, σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας θα σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστώντας πρώτα τον Βαγγέλη του Σφακιανάκη που είχε την επιμέλεια της μουσικής και την τεχνική επιμέλεια επίσης. Ευχαριστούμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε όλα σας τα μηνύματα και ήταν πάρα πολλά. Είμαστε συγκινημένοι με την ανταπόκρισή σας σήμερα. Κλείνοντας, προτείνουμε το βιβλίο «Χριστούγεννα είναι»
Η Πολυξένη Βάκου Σαλονίδου έφτιαξε ένα υπέροχο βιβλίο με κολάζ που θα συγκινήσει τα παιδιά μας με τα αμέτρητα χαρτάκια που έχουν κολληθεί με μαεστρία ώστε να απεικονίσουν την Παναγία, τον Μικρό Χριστό, τους μάγους. Ίσως το βιβλίο αυτό δώσει την όθηση να κατασκευάσουν και τα παιδιά μας τα δικά τους γιορτινά κολάζ. Χριστούγεννα είναι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θύρα. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.